Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κυρία Γενική Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί σύνεδροι, φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 6ο ετήσιο συνέδριο αγροτεχνολογίας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ένα συνέδριο που πλέον αποτελεί θεσμό και με το οποίο το επιμελητήριο αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για αυτόν τον τόσο κέριο κλάδο της οικονομίας μας. Τα προηγούμενα 5 συνέδρια εστίασαν σε μια ποικιλία σημαντικών θεμάτων, όμως η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του εξαιρετικά επίκαιρου και κατά πολλούς επίγοντος θέματος αυτού της κλιματικής αλλαγής. Κυρίες και κύριοι, ας δούμε την αλήθεια κατάματα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Είναι αδιαφυσβήτητη. Οφείλεται και σε ανθρωπογενή αίτια και επιταχύνεται. Προφανώς η χώρα μας δεν θα μείνει ανεπηρέαστη και η αδράνεια του σήμερα θα επιφέρει τεράστιο κόστος αύριο. Εξάλλου, μια θλιβερή σειρά από πρόσφατα γεγονότα μας το απέδειξε περίτρανα. Παράλληλα, όλες οι σχετικές μελέτες συγκλίνουν ως προσυγκεκριμένες προβλέψεις που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. 1. Αύξηση αερίων θερμοκηπίου. 2. Υψηλότερες θερμοκρασίες. 3. Μεταβολή ύψους και κατανομής βροχοπτώσεων. Και 4. Υποβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Πρόκειται για τις βασικότερες παραμέτρους παραγωγής του πρωτογενού τομέα, κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Είναι όμως τα πράγματα τόσο μαύρα όσες πολλές φορές παρουσιάζονται σε διάφορες συζητήσεις? Όχι απαραίτητα θα πρέπει να είναι η απάντηση και είναι αυτή η θέση που υιοθετούμε σε αυτό το συνέδριο. Ας μην ξεχνάμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο άνθρωπος επέδειξε μια αξιοσημείωτη ικανότητα προσαρμογής. Έτσι και τώρα, μέσω εργαλείων που μας προσφέρει η τεχνολογία, αλλάζοντας τον τρόπο διαχείρισης υδάτων, εδαφών και ζωικού κεφαλαίου και υιοθετώντας πρακτικές αηφόρου αγροδιατροφικής ανάπτυξης, μπορούμε να περιορίσουμε τα αίτια του φαινομένου, να καταστήσουμε ευκολότερη την προσαρμογή μας και να αναδείξουμε ευκαιρίες που ίσως να μην ήταν πρωτύτερα εμφανείς. Τις σκέψεις αυτές θα αναπτύξουν σήμερα οι διακεκριμένοι μας ομιλητές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, Δ. Πάνο Κανέλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό.